Κύριε Μαυροκέφαλε, τώρα το ΚΚΕ θα πάρει θέση σε αυτό τώρα το ζήτημα, γιατί έχει ανοίξει όλη η συζήτηση και έδωσε και νέα όθηση, όπως ρώτησε και η Νίνα νωρίτερα τον κύριο Σαλμά και η κυρία Γεννηματά με έναν τρόπο. Ναι, η θέση του ΚΚΕ όσον αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι διαχρονική και πάγια. Δεν σχετίζεται με τα ονόματα τα οποία όποια επιλεγούν θα κληθούν να υπερασπιστούν μια αντιλαϊκή πολιτική. Από αυτή τη σκοπιά η στάση μας δεν σχετίζεται με τα πρόσωπα αυτά καθεαυτά, αλλά με το γεγονός ότι αξιοποιείται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και τα σχέδια που επιδιώκει να φέρει η κυβέρνηση για το νέο εκλογικό νόμο, για να εδραιώσουν και σταθεροποιήσουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική, στην οποία θεματοφύλακας είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα, από τη γνώμη μας, μόνο θετικές αλλαγές δεν θα έρθουν για το λαό από την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Κύριε Μαυροκέφαλε, επειδή εσείς επιμένετε στην απλή αναλογική, την άδολη και ανώθευτη, το λέω σχηματικά γιατί εκεί δεν υπάρχει και όριο εισαγωγής στη Βουλή. Και κατάργηση του πλαφών, βέβαια. Ναι, ναι. Δεν υποκρύπτεται κίνδυνος και σε επίπεδο εθνικό το γεγονός αυτό ότι αν φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με βάση τα συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε τοπικές κοινωνίες. Η διαμόρφωση κυβέρνησης γίνεται στη βάση μιας συνένεσης. Και η συνένεση, όπως έχει αποδειχθεί και στην πρόσφατη ιστορία όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν, είτε και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ που είχε μια διαχρονική αντιπαλότητα και οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια ισχυρίζονται ότι δεν θα κυβερνήσουν ποτέ μαζί, είτε το μόρφωμα που είδαμε την προηγούμενη τετραετία. Ένα κόμμα της αριστεράς να κυβερνά με ένα κόμμα της ακροδεξιάς. Όλα αυτά έχουν μια συνένεση και η συνένεση είναι η αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό είναι το κρατούμενο που πρέπει να πάρουν υπόψη τους οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Είπαμε και προηγουμένως ότι παρά το γεγονός ότι αποσυνδέθηκε η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από τις εκλογές, παρόλα αυτά γίνεται ένα παζάρι μεταξύ ονομάτων. Αυτό το παζάρι γίνεται ακριβώς για να εξασφαλιστεί συνένεση για τον εκλογικό νόμο, αλλά και για να εξασφαλιστεί συνένεση και για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής και για τα μεγάλα μέτωπα που έχει μπροστά να λύσει η κυβέρνηση, όπως το ασφαλιστικό, όπως της βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Δεν υπάρχει λοιπόν κίνδυνος ακυβερνησίας από αυτή τη σκοπιά. Τα κόμματα αυτά που λέμε εμείς αστικά κόμματα, τα κόμματα της πλουταρκρατίας, θα λύσουν το πρόβλημα της συγκυβέρνησής τους, όπως το λύσανε διαχρονικά και στο πρόσφατο παρελθόν. Κατά τη γνώμη μας, ο λαός μας έχει συμφέρον από μια αδύναμη κυβέρνηση. Από μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αδύναμη να εφαρμόσει την αντιλαϊκή της πολιτική. Θα είναι αδύναμη μπροστά στους λαϊκούς αγώνες, θα είναι αδύναμη μπροστά στις λαϊκές διεκδικήσεις και αυτό επιδιώκουμε ως ΚΚΕ. Κύριε Μαυροκέφαλε. Ναι, το δόγμα νόμος και τάξης που καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και αφετηρία αυτά τα γεγονότα στοχεύει αλλού. Στοχεύει πρώτα και κύρια να θωρακίσει την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία είναι βαθιά αντιλαϊκή, απέναντι στους εργαζόμενους και απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Και δεν είναι τυχαίο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση, σε συνέχεια αντιλαϊκών ρυθμίσεων, όπως της υπονόμευσης του απεργιακού δικαιώματος που έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του φακελώματος των συνδικαλιστών που έγινε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας πριν δύο μήνες, φέρνει νόμο για τις διαδηλώσεις. Εδώ τι πάει να περιοριστεί? Πάει να περιοριστεί το δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Άρα διαμορφώνεται ένα κλίμα. Το να μπει μία σειρά στην διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, αυτό μειώνει ή αποτρέπει την διαμαρτυρία? Εδώ δεν έχουμε να βάλουμε τη σειρά στη διαμαρτυρία, στις κινητοποιήσεις, στις απεργίες, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τα βάζουν τα ίδια τα συνδικάτα. Η κυβέρνηση, οι εργοδότες δεν έχουν κανένα λόγο γύρω από αυτό. Η κυβέρνηση Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να φέρει ένα νόμο για να διευκολύνει τις διαδηλώσεις, αλλά να τις περιορίσει. Γιατί μπροστά της, ξαναλέω, φέρνει αντιδραστικούς νόμους για το ασφαλιστικό, γιατί μπροστά φέρνει βαθύτερη εμπλοκή στους αμερικάνικους και νατοϊκούς σχεδιασμούς και γιατί φέρνει μια σειρά αντιλαϊκά άλλα μέτρα και δεν θέλει τους εργαζόμενους να σηκώνουν κεφάλι. Δηλαδή, προχθές που 17 άτομα έκλεισαν τη Βασιλή Σοφίας, προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος, αυτό θέλετε εσείς? Να το δούμε, κύριε Σαλμά. Αλλά η κοινωνία δεν θέλει αυτό. Δεν ξέρω σε ποια κινητοποίηση αναφέρεστε. Σε πολλές καθημερινές. Αλλά σε αυτή που ήμουν εγώ, ενάντια στη συμφωνία της κυβέρνησης με τους Αμερικάνους για
τις βάσεις, ήταν χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών μισή ώρα και αρνήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών να πάρει ένα ψήφισμα. Μάλιστα. Γι' αυτό συζητάμε.